Εμείς καλούμε να μην διαλέξουν μεταξύ δύο βασανιστών που φέρανε μνημόνια στη ζωή των εργαζομένων, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε με έναν σύμμαχο που λέγεται σήμερα ΚΙΝΑΛ. Τους έχουν δοκιμάσει, ξέρουν ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική θα ενισχυθεί. Και επειδή αναφέρθηκε η ανάπτυξη, ξέρετε, το ίδιο εννοούνε. Είτε βιώσιμη ανάπτυξη, όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε δίκαιη ανάπτυξη, όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοούν ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από τη συρρήκνωση και το τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ούτως ώστε η αμοιβή να γίνεται ακόμα χαμηλότερη. Τα προγράμματα πάντως και των δύο μεγάλων μονομάχων δείχνουν ότι πάνε και σε μείωση φορολογίας. Τουλάχιστον αυτό ευαγγελίζονται. Άρα το τι θα γίνει. Η μείωση φορολογίας που ανακοινώνουν είναι μείωση των επιχειρηματικών ομίλων. Ήδη ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το 28, πάει το 20, στο 20 για τους επιχειρηματίες, όπως και τη μείωση των φόρων στα μερίσματα από 10 στο 5%. Γιατί κάποιος να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα πρέπει να το ενισχύσουν για να ενισχυθεί η ίδια η φωνή των εργαζομένων, των δικαιωμάτων τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αξιοπρεπείς μισθούς, στο να χτυπάμε την απληρωσιά, τις απολύσεις, για δημόσια δωρεάν υγεία. Είναι δυνατόν σήμερα ο ασφαλισμένος να πληρώνει εισφορές και να τρέχει να παρακαλάει στα ιδιωτικά για να κάνει τις εξετάσεις του, γιατί δεν έχουν τα νοσοκομεία, μάλιστα, γιατί λειτουργούν με το 50%. Για όλα αυτά φωνάζει το ΚΚΕ. Άρα η επόμενη μέρα θα είναι πολύ σκληρότερη, θα είναι πιο αντιλαϊκή. Έχουν δεσμευτεί και οι δύο, έχουν δεσμευτεί στα πλεονάσματα που πρέπει να ισχύουν μέχρι το 2060, δηλαδή για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Ναι. Άρα το δίλημα δεν είναι ποιος θα έρθει πρώτος ή δεύτερος. Το ζήτημα είναι ποιος θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των εργαζομένων, και αυτό μόνο το ΚΚΕ. Γι' αυτό ισχυρό ΚΚΕ στις 7 του Ιούλη. Ψευτοκαυγάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στείνονται. Όμως και οι δυο εκτελέσανε τη μεσαία τάξη με εργαλείο το φορολογικό. Ό,τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία δεν το άλλαξε, το συνέχισε. Αντίθετα, πρόσθεσε και νέα αντιλαϊκά μέτρα. 32 Κυριακές είναι ανοιχτά και δουλεύουν εργαζόμενοι, δηλαδή μια μεγάλη κατάκτηση. Το 60% των νέων ανθρώπων είναι με ευέλικτες μορφές εργασίας, δηλαδή δεν έχουν μέλλον ζωής. Ακριβώς αυτά να είναι κριτήρια και στις 7 του Ιούλη να ψηφίσουν για το δικό τους συμφέρον, για τη δική τους φωνή, να ενισχύσουν το ΚΚΕ.